Κύριε Ντόπελμπάουερ, 1,5 χρόνος από το έγκλημα των Ντεμπών στην Ελλάδα, με θύματα 57 νεκρούς και οι συγγενείς των θυμάτων, όπως και ο ελληνικός λαός, απαιτούν να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη, όπως επιχειρείται με το θάψιμο της αλήθειας, την απόκρυψη σημαντικών στοιχείων του εγκλήματος και τον αποπροσανατολισμό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών τους, της ιδιοκτησίας Hellenic Train, του ΟΣΕ και των στελεχών τους, όπως και αυτές του σταθμάρχη. Είναι καθαρό ότι ένοχοι για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα είναι η πορεία της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις, η κατάτμιση και η παράδοση στους ομίλους. Ένοχοι είναι η υποχρηματοδότηση. Είπατε εδώ πρέπει να μειωθεί, λέτε, το κόστος. Η υποχρηματοδότηση όμως που προωθείται είναι υπεύθυνη και η τεράστια έλλειψη μόνιμου προσωπικού με βάση την πολιτική κόστους ωφέλους που καταδικάζει το σιδηρόδρομο να είναι γυμνός από το σύστημα ETCS που εφαρμόζεται πάνω από το 30% μόλις σε 4 κράτη-μέλη και το ERTMS που έχει καλυφθεί μόλις το 18% και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έχουμε αύξηση 18% μέσα σε ένα χρόνο των θανάτων. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα και δεν είναι λόγος για γιορτές 20 χρόνων του ERA. Και ο ERA πρέπει να απαντήσει σήμερα. Πρέπει να απαντήσει πώς τοποθετήστε για τις τεράστιες ευθύνες και τις δικές σας και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων που μεταξύ άλλων έδωσαν άδεια κυκλοφορίας, ακούστε, σε αμαξοστοιχείες 30 ετίας, χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας και χωρίς πυράντοχα υλικά κατασκευής, με αποτέλεσμα δεκάδες από τα θύματα των Ντεμπών να βρουν φρικτό θάνατο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Πρέπει να απαντήσετε λοιπόν στα Τέμπη. Είναι κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να τοποθετηθείτε, κλείνοντας άλλωστε και τη θητεία σας.